και θα πάμε και θα ρωτήσουμε τη διευθύντρια του ΑΕΤ, την κυρία Εφικα Μίτση, για το τι ακριβώς συνέβη χθες και ποια ήταν, έτσι, πώς κατέληξαν σε αυτή την απόφαση. Κύριε Καμίτση, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Δεν ξέρω, ικανοποιεί τον ΟΑΗ αυτή η εξέλιξη? Εντάξει, για μας είναι σημαντικό ότι ξεκαθάρισε πλέον το θέμα. Διότι υπήρχε αυτή η συζήτηση εδώ και πολύ καιρό, όπως ξέρετε, και αυτή η αναμονή για να δούμε αν θα έχουμε στη διάθεσή μας ή όχι τους χώρους και ποιους χώρους τελικά. Οπότε, χθες, εφόσον ξεκαθάρισε, μπορούμε να προχωρήσουμε πλέον για να εφαρμόσουμε τις εφημερίες. Δεν είναι η λύση που έχουμε προτείνει εμείς. Κύριε Καμίτση, να δούμε, ναι, τι ξεκαθάρισε χθες και πώς πορευόμαστε. Να σας πω. Ναι. Είναι αυτό ακριβώς που είπε ο κ. Αθανασίου, που είναι και στην ανακοίνωση του Υπουργείου. Δηλαδή, ο ΚΥΠΗ θα αναλάβει τη λειτουργία των εφημεριών με δικούς του γιατρούς, όσον αυτό είναι δυνατόν, στις δικές του υποδομές, στα κέντρα υγείας. Και από τον Οκτώβρη θα διευρυνθούν, θα αυξηθούν τα κέντρα όπου θα παρέχονται υπηρεσίες εφημερίες. Θα βρούμε εμείς και άλλους χώρους, εκτός ο ΚΥΠΗ πλέον, όπου θα προσφέρουν υπηρεσίες εκεί για τρίτου γεσί που δεν εργάζονται στον ΟΚΙΠΗ. Αυτή είναι η λύση. Άρα δηλαδή, είναι αρχίζουμε... σε εσάς, κυρία Καμίτση, να εξέρετε αυτούς τους χώρους μέχρι τον Οκτώβριο, την ώρα που προσπαθείτε να εξέρετε και ιδιωτικά νοσηλευτήρια που μπορούν να λειτουργήσουν τα ΕΠ. Που είναι και πιο σημαντικό. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι εύκολο το εγχείρημα. Αυτή είναι ξεχωριστή διαδικασία. Έτσι, καλώς εμείς είχαμε κάνει διαβουλεύσεις και επαφές, διότι θυμάστε ότι αυτό το θέμα συζητείται εδώ και πολύ καιρό. Ναι. Είχαμε μπει αρχικά στα κέντρα του ΟΚΙΠΗ. Ο ΚΥΠΗ στην αρχή είπε όχι, ύστερα είπε 15 μέρες να το σκεφτούμε. Εμείς έπρεπε να έχουμε καλές επιλογές. Συζητήσαμε με τους γιατρούς για τα ιατρεία τους, δεν το αποδέχτηκαν. Αρχίσαμε να συζητούμε και με άλλους παρόχους μας. Mm-hmm. Για να δούμε αν υπήρχε δυνατότητα, αν δεν καταλήγαμε με τον ΟΚΙΠΗ. Οπότε δεν αρχίζουμε από το μηδέν εμείς. Είχαμε ήδη κάνει αυτές τις διαβουλεύσεις, αλλά ήταν σε κρεμότητα αυτό. Είχε μπει στον πάγο, να το πω έτσι, μέχρι να δούμε τι θα γινόταν με τον ΟΚΙΠΗ. Εφόσον ξεκαθάρισε τώρα, εμείς θα προχωρήσουμε με τους σχεδιασμούς που είχαμε κάνει, να τους ξαναεξετάσουμε φυσικά, για να έχουμε και άλλες δομές τον Οκτώβριο. Αλλά από τον Ιούλιο να αρχίζουμε μόνο με τον ΟΚΙΠΗ. Αυτή ήταν η χθεσινή απόφαση. Που ήταν μεταξύ Υπουργείου, ΟΚΙΠΗ και εργαζομένων στον ΟΚΙΠΗ. Μας ανακοινώθηκε και μας χθες, το αποδεχόμαστε και προχωρούμε για να λειτουργήσουν περισσότερες δομές τον Οκτώβρη και να βοηθήσουμε στην ενημέρωση του κοινού που πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα για τις εφημερίες και πώς θα λειτουργήσουν από τον Ιούλιο, εφόσον βέβαια επιλύσει αυτά τα θέματα το ΚΥΠΗ και είναι εφικτό να επανδρωθούν και να αρχίσουμε 9 του Ιούλη. Την ετοιμασία αυτό... την κάναμε εδώ και καιρό, να ετοιμάσουμε ενημερώσεις για το κοινό, αλλά δεν μπορούσαμε να βγάλουμε προς τα έξω, διότι έπρεπε να ξέρουμε πού θα λειτουργούν οι εφημερίες. Εφόσον ξεκαθάρισε, μπορούμε να προχωρήσουμε με την ενημέρωση του κοινού. Τι θα κάνουν δηλαδή ακριβώς τα κέντρα, πόσο ο κόσμος θα έχει πρόσβαση σε αυτά, ποια τηλέφωνα θα επικοινωνεί. Με τις προφορίες που θα μας δώσει βεβαίως ο ΚΥΠΗ και να προχωρήσουμε και στο δεύτερο κομμάτι, έτσι ώστε τον Οκτώβρη να έχουμε περισσότερες δομές με τους γιατρούς. Τώρα, αυτή η εξέλιξη, κυρία Καμίτση, που αφήνει μόνο τους γιατρούς τους κυβερνητικούς σε αυτή την υπηρεσία των εφημερευών των ιατρείων, επηρεάζει γιατί το ΓΕΣΥ, έτσι είναι το σύστημα που θα αξιοποιήσουμε εμείς, αυτή την υπηρεσία που μας παρέχει το σύστημα, που είμαστε σε εκτός του ΟΚΙΠΗ γιατρούς που μας εξετάζουν, να έχουμε αυτή την υπηρεσία των εφημερεύων των γιατρείων το Σαββατοκύριακο και θα έχει και παιδίατρο εν τέλει ή όχι? Ο σχεδιασμός είναι ότι θα έχει παιδίατρο και προσωπικό γιατρό για ενήλικες στις δύο μεγάλες επαρχίες, Λευκοσία και Λεμεσόνα. Είναι δύο προσωπικοί για ενήλικες στο σχεδιασμό μας και ένας παιδίατρος. Και σε όλες τις υπόλοιπες επαρχίες, ένας για ενήλικες και ένας παιδίατρος. Το αν είναι γιατροί του ΟΚΙΠΗ ή αν δεν είναι γιατροί του ΟΚΙΠΗ, δεν κάνει διαφορά για τον κόσμο. Γιατί θα πηγαίναμε στο δικό μας προσωπικό γιατρό. Δεν θα εφημερεύε ο δικός μας προσωπικός γιατρός κάθε φορά για να τον βλέπαμε. Οπότε θα υπήρχε αυτή η συνέχεια. Οι υπηρεσίες εφημερίες είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν είναι ούτε μηνύτα ΕΠ, δεν είναι ούτε η κανονική επίσκεψη στο δικό μας προσωπικό γιατρό. Είναι για έκτακτα περιστατικά που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας προσωπικός γιατρός σε περιβάλλον ιατρίου, όταν δεν δουλεύει ο δικός μας γιατρός. Ναι. Δεν θα πηγαίνουμε εκεί επειδή ξεχάσαμε να πάμε τη Δευτέρα ή την Τρίτη, ή για να μας βγάλει επαναλαμβανόμενες συνταγές ή να μας παραπέμψει σε άλλους παρόχους. Θα πάμε για να αντιμετωπίσουμε έναν έκτακτο πρόβλημα υγείας. Άρα οπότε αυτό είναι ο σχεδιασμός. Ο κόσμος να διαχωρίσει γιατί πάει και γιατί δεν πάει στις πρώτες βοήθειες. Είναι ακριβώς, πολλά που πρέπει να μάθει. Κύριε Καμίτση, για να κλείσουμε σε αυτή τη συνομιλία,
οι αμοιβές, διότι είναι και στην Δίνη τώρα και της ηλεκτρικής υπηρεσίας και χθες στη Βουλή ο ΚΙΠΗ για τα οικονομικά του κλπ. Ποιος θα επομιστεί το κόστος για τις υπερορίες ή για τον τρόπο αμοιβής των κυβερνητικών γιατρών που θα ξεκινήσουν τις εφημερίες τώρα. Είναι από το ΝΟΑΗ, είναι από το ΓΕΣΥ, διότι πώς θα γίνει αυτό? Ναι, θα σου πω. Οι υπηρεσίες εφημερίες θα προσφέρονται στα πλαίσια του ΓΕΣΥ, από γιατρούς του ΓΕΣΥ. Οπότε η αμοιβή που είχαμε εμείς συζητήσει με τον ΠΙΣ και τις επιστημονικές εταιρείες που θα πληρώναμε τον οποιοδήποτε γιατρό συμμετείχε, αυτή είναι η αμοιβή που θα δίνουμε και στον ΟΚΙΠΗ για να στελεχώνει με γιατρούς στα κέντρα του. Δεν διαφέρει είτε είναι γιατρός του δημοσίου είτε όχι. Και θα δίνουμε και μια άλλη αμοιβή στον ΟΚΙΠΗ για τα κόστη της υποδομής, όπως θα κάνουμε έτσι κι αλλιώς με οποιοδήποτε παρήχην της υποδομής. Οπότε ο τρόπος αμοιβής είναι ο ίδιος, δεν διαφέρει καθόλου. Άρα, κυρία Καμίτση, θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας, αν κλειδώσει αυτή η ημερομηνία, να ξεκινήσει κάπως έτσι 9 Ιουλίου, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο πώς μπορεί να αξιοποιήσει, αν παραστεί ανάγκη, τα εφημερεύοντα γιατρία που θα είναι στα κέντρα υγείας του ΟΚΙΠΗ. Θα ενημερωθούμε και ποιο κέντρο υγείας συγκεκριμένα. Θα είναι ένα κέντρο σε κάθε επαρχία, από ό,τι έχω καταλάβει. Πρέπει να μας πει ο ΟΚΙΠΗ ποιον ακριβώς σε κάθε πόλη. Περιμένει ο κύριος Χαριλάου για να μας ενημερώσει, κυρία Καμίτση. Ευχαριστώ πολύ.